πώς βρέθηκε ένας νεαρός και την σταμάτησε, καθώς όπως λένε οι συμμαθητές της θα μπορούσαμε να είχαμε χειρότερη εξέλιξη, να είχαμε ακόμα και θύματα. Μια και το λες, μπράβο Σταυρό, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις που έχουμε από τις συμμαθήτρες και επιστρέφουμε σε σένα πάλι. Ελάτε. Έτσι όπως κάναμε μάθημα, φυσικά περίμενε να μπουν όλα τα παιδιά μες στην τάξη, σηκώνεται και λέει την φράση «Επειδή είμαι πολύ καλοπροαίρετος άνθρωπος, σήμερα θα γελάσετε για τελευταία φορά». Και βγάζει ένα τεράστιο μαχαίρι από την τσάντα της και αρχίζει απλά να σφάζει. Όποιον βρει και όπου βρει. Ήσουν και εσύ ανάμεσα σε αυτούς. Δυστυχώς, ναι, προσπαθούσαμε, πατάγαμε ένα στον άλλον. Δυστυχώς, για να γλιτώσουμε, δεν υπήρχε το σημερινό. Δεν ξέρω πώς γλιτώσαμε από εκεί. Και πάλι καλά που βρέθηκε το παιδί και πέταξε την καρέκλα, γιατί θα ήμασταν νεκροί περισσότεροι. Είχε καταληφθεί από αμόκ. Ήταν σε κατάσταση. Μάλλον, αμόκ. Ναι, προφανώς. Από που χτύπαγε, που έβρισκε. Υπάρχει θέμα bullying εδώ πέρα, δηλαδή. Όχι, 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 σε καμία περίπτωση. Ήμασταν όλοι δίπλα της, γιατί είναι απομονωμένοι. Προσπαθούσαμε να τη φέρουμε κοντά μας, δεν ήθελε, οπότε δεν πειράζαμε κι εμείς. Μάλιστα. Για πάμε να συνεχίσουμε, Σταύρο, να ολοκληρώσει. Λοιπόν, πρέπει να σου πω πως η αστυνομία τώρα ερευνά και ένα περιστατικό το οποίο συνέβη πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν η συγκεκριμένη κοπέλα είχε τσακωθεί με μια συμμαθήτριά της, με μία από τις τρεις τις οποίες τραυμάτισε. Μάλιστα είχε χειροδικήσει κιόλας και από τότε, όπως λένε οι συμμαθητές της, είχε επιθετική συμπεριφορά. Μάλιστα είχαν καλέσει και ψυχολόγο να την παρακολουθήσει εδώ στην σχολή και είχε τεθεί βέβαια και ένα θέμα να φύγει από την σχολή, ωστόσο παρέμενε. Αν και όπως λέει η μητέρα της, το τελευταίο διάστημα εξέφρασε πάλι την επιθυμία να αλλάξει σχολή. Πρέπει να σας πω βέβαια πως σύμφωνα με την μητέρα το κορίτσι δεχόταν πάρα πολλά πειράγματα. Όπως είπε βέβαια, ερχόταν η ίδια να την παραλάβει κάθε φορά που τελείωνε το σχολείο, ερχόταν με τα πόδια μέχρι εδώ για να την πάρει να φύγουν. Είναι μια υπόθεση βέβαια που έχει πάρα πολλά ερωτηματικά. Χθες μετά το περιστατικό πήγαν... Την έβριζαν και για την καταγωγή της ακόμα, Σταύρο, από εκεί ξεκίνησε νομίζω το κακό. Και αυτό ήταν, και η καταγωγή της και η εμφάνισή της ήταν αιτίες που δημιουργούσαν τα πειράγματα αυτά από τους συμμαθητές της. Μιλάμε όμως για μια κατάσταση που υπάρχει εδώ και περίπου ένα χρόνο, όπως λένε. Και να σας πω βέβαια πως η αστυνομία πήρε καταθέσεις χθες τόσο από τον διευθυντή όσο και από, από όλους όσοι ενεπλάκησαν και ήταν μπροστά στο περιστατικό. Σήμερα θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα 22χρονη. Το θέμα έχει ρίζες βαθιές και δεν λύνεται στην τηλεόραση, όπως νομίζαμε μερικοί ότι... Με το θάνατο του Βαγγέλη, την αυτοκτονία του Βαγγέλη Γιακουμάκη, το θέμα λύθηκε. Το συζήτησαμε εδώ στα κανάλια και λέμε να το μπούλινγκ τέλειωσε, προχωράμε, φεύγουμε. Το θέμα έχει πολύ μεγάλες ρίζες από ό,τι φαίνεται. Και θα το δούμε, θα το βρούμε μπροστά μας, αν συνεχίσουμε να μην πηγαίνουμε στη βάση του. Καλημέρα, Σταύρο, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Σταύρο, καλημέρα. Για πάμε εδώ τώρα στα πολιτικά μας.